πόσο απλό σερβίρισμα και όμως πόσο όμορφο φαίνεται. Όλη την εβδομάδα είναι στο Ηράκλειο. Παίρνουμε το πορτοκάλι, στίβουμε το χυμό και τον τρώνε τα πιτσερίκια που μου πες. Παίρνουμε το φλούδι. Το αδειάζουμε λίγο μέσα. Ναι. Που μπορείς να βάλεις ό,τι ζελέ θέλεις, ό,τι χρώμα, ε. Εσύ εδώ έχεις επιλέξει φράουλα. Αυτό είναι ρόδι. Ρόδι. Ζελέ ρόδι. Και έχει η παιδιά, κοίταξε πόσο ωραίο βγαίνει. Και έχει τη φλούδα. Αυτό τώρα το έχεις στο μισό πορτοκάλι, ας το πούμε. Και μετά το κόβεις και το... Και κοίταξε εδώ. Εδώ, παιδιά, είμαστε σε ένα υπέροχο χώρο. Εδώ... Αεράκης, είναι στο δρόμο όπως ανεβαίνουμε για Ανόγια, Σύσαρχα. Ένα μικρό καφενεδάκι, δεν σου γεμίζει το μάτι. Όταν σταματήσαμε εδώ, κατάλαβες ότι είμαστε σε κάποιο χώρο? Δεν. Κι όμως όταν μπεις, έχει απίστευτη λαογραφία, σου ξυπνάει μνήμες, βλέπεις ξυλούρι, σκουλάδες, γαργανουράκι, βλέπεις παλιά κασετόφωνα, δισκογραφικούς τίτλους, ψαραντώνει σε παιδικές ηλικίες. Ένα σχόλιο δεν μπορείς να τον περιγράψεις με λόγια. Η φιλοξενία φυσικά είναι το α και το ω στην Κρήτη. Μόλις σε δουν, κατευθείαν και μια φιλοξενία που και ακόμα και η φιλοξενία έχει ποιότητα. Και όταν λέω ποιότητα, πας σε ένα μαγαζί, ας το πούμε, τουριστικό και σου φέρουν αυτά τα πατάκια, ας το πούμε, που μοιάζουν σαν τσεντιτά και όταν το πιάσεις, το βλέπεις είναι πλαστικό, έτσι. Ναι, εδώ, φίλε, εδώ βλέπεις ότι είναι τσεντιμένο, φτιαγμένο και το σεμεδάκι. Το κάθε τι πράγμα έχει, ας το πούμε, την ομορφιά του έχει. Και εδώ έφερε τώρα εδώ, έχει κόψει το πορτοκάλι, το έχει μέσα ζελέ. Εγώ θα το μπουκιαστώ όπως είναι. Εν τω μεταξύ, εμένα μου αρέσει να τρώγω και τη φλούδα. Εσείς που με βλέπετε και τρώγω με τα χέρια ή κοντά το αυτό και απομακρυνθείτε, μετά θα το φάω όλο μαζί. Έχεις επιχειρήσει να φας ποτέ φλούδα πορτοκαλιού? Όχι, ούτε θέλω. Ούτε θέλεις. Τρως τη φλούδα, έχεις φάει ποτέ φλούδα πορτοκαλί? Την τρώτε εσείς με το φλούδα, με το φλίδι κανονικά ή απλά κόφτε για το σερβί? Για το... Μια φορά είμαι στο χωριό, στην Άρβη και βλέπω ένα μικρό γυφτάκι και τρώει το πορτοκάλι, μάλλον βλέπω και τρώει ένα μήλο, σαν μήλο. Το έκανε έτσι και το έτρωγε. Ναι. Και λέω, πού βρήκε το μήλο? Και εγώ κάνω στο θωρακί, μην χαθείτε να το βγάλω φωτογραφία. Και όπως πλησιάζω, το βλέπω ότι έτρωγε το πορτοκάλι σαν μήλο. Με τη φλούδα, όπως ήταν μαζί όλοι. Ναι. Και λέω τώρα, αυτό, ναι, ή που είναι χαζό ρε παιδί μου το παιδί, ή που κάτι βρίσκει ενδιαφέρον. Και πιω και εγώ ένα πορτοκάλι και παίζω μία δεκονιά. Και έρχονται τα αρώματα, τα όξινα από τη φλούδα μαζί με το γλυκό του πορτοκαλιού. Είναι πικρό, το όξινο αυτό. Είναι όξινο, είναι πικρό. Είναι όξινο είναι. Δεν είναι πικρό. Η φλούδα είναι όξινη. Δεν είναι πικρή. Πικρό είναι το πικραμίδαλο. Δεν έχει καμιά σχέση πικρή τώρα. Είναι όξινο είναι. Αυτό με το γλυκό, μιλάμε τώρα, έκανε μια. Και λέω, κοίτα. Ναι, και το ζουμί μέσα έπαιρνε τα αρώματα. Και λέω, κοίτα, το γιουφτάκι, κάνα. Και από τότε, ρε φίλε, όταν σου φέρουν την τεκίλα και έχει και τη φλούδα του πορτοκαλιού, η οξύτητα αυτή που έχει, εμένα μου διασπάει τη μέθη. Δηλαδή τρώγω και το φλούδι μαζί με την τεκίλα και μιλάμε τώρα μου κάνει, με χαλαρώνει. Δεν με χτυπάει. Δοκιμάστε το κάποια στιγμή. Είναι κάποιες φλούδες που είναι νόστιμες. Μην μου φας τη φλούδα τη χοντρή του οφαλοφόρου που είναι δύο πόντους. Εγώ παιδί από την Αθήνα. Φάει ένα κομμάτι, μην το φας όλο, να δεις. Όχι, δεν τη φάμε τη φλούδα. Φάει ένα κομμάτι φλούδα, ρε παιδί μου. Ένα μικρό κομμάτι φάει. Όχι, φάει τη μεγάλη ποσότητα του ζελέ με ένα μικρό κομματάκι φλούδα. Πώς θα το κάνω αυτό δηλαδή? Πάρ το έτσι με τα χείλια σου και δάγκωσε μια μικρή φλούδα. Άφησε ένα μικρό κομμάτι. Δεν μπορώ τώρα αυτό που λες να κάνω. Τράβα το, να πάρεις το ζελέ και κράτα μόνο ένα μικρό κομμάτι. Φάτα όλα μαζί.
Δεν τον έπεισα. Πάει αυτός. Έφυγε. Έφυγε. Παιδιά, βίβα. Έλα σου πω, από ποιο χωριό είσαι εσύ? Από εδώ, Σύσαρχα. Ναι. Από ποιο κοπέλι, δηλαδή εδώ? Ναι, αλλά έφυγα στα καράβια σου. Στα καράβια έφυγες? Ναι, με και με 14 χρόνια. Και μετά γύρισα 52. Πώς είπαμε το όνομα? Ανδρέας. Ανδρέας. Ναι. Ανδρέα, μικρό κοπέλι, δηλαδή γεννήθησες σε πάει στα Σύσαρχα. Ναι. Και πόσο χρόνο έφυγες? 14. 14 χρόνια έφυγες, πήγες καράβια. Ναι. Και την απόφαση ποιος την πήρε? Εγώ τότε δεν υπόγραψε ο πατέρας μου, γιατί ήμουν αγγελικός κανονικά. Και πώς τους δηλαδή, είχαν πάει κι άλλοι φίλοι σου? Ναι, είχαν πάει κάποιοι από εδώ γνωστοί, ναι, και πήγα. Καλά λεφτά τότε στα καράβια, ε? Ναι, εντάξει, επέρνανε πιο πολλά, αλλά και ήταν τότε. Επέρνανε από εδώ πιο πολλά, αλλά όχι πάρα πολλά από εδώ, να πούμε. Και σε είτε ταξίδια πίες? Πρώτα ήμουν εδώ στα Κρήτη. Δικά μας τα... Ναι, εδώ κριτικά, και μετά κριτικά. Πήγα και έξω. Πήγα είσαι και... πιο καράβι αυτό το Κρήτη 1, Κρήτη 2, είσαι ένα, όχι. Όταν πρωτομπάρκαρα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ στο Σοφία αυτό βούλιαξες πάνω εκεί μετά. Στο λιμάνι μετά βούλιαξες. Στο Σοφία? Ναι, το Σοφία του Ευθυμιάδη ήταν. Ναι, ναι. Αυτό που βούλιαξε? Βούλιαξε εκεί που έκανε επισκευή πάνω. Ναι, 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 στην Αφιάλια βούλιαξε. Γιατί... Πόσα χρόνια δηλαδή σου είναι? Ήμουν 1,5 χρόνο και μετά αυτό έφυγε, φύγαμε γιατί είχε επισκευή και μετά εμπούλιαξε, γιατί σαμποτάζ του κάμανε και εμπούλιαξε. Μετά βγήκε σε εξωτερικό? Όχι, μετά με στείλανε σε ένα άλλο το Ευθυμιάδη, ναι. Μετά αυτή η εταιρεία έσβησε και αναγκαστικά φύγαμε. Και μετά πού? Πήγα έξω μετά κανά δυο σε άλλο καράβι και μετά... Έξω είχε πιο πολλά λεφτά όμως. Ναι, μετά, αλλά ύστερα μπήκα σε μηνοϊκές. Εγγύηση τότε. Τότε. Σε ποιο καραβί ήσουν? Σε όλα έχω κάνει. Κρήτη 1, Κρήτη 2. Δεν ήταν, αυτό είναι σαν ΕΚ. Εγώ έκανα στα. Σε, ναι. Ποιο ήταν σε μηνοϊκέ? Ήταν το. Κνωσό. Τότε τα παλιά. Τώρα είστε στο Κνωσό Παλάς. Έκανα και στο Κνωσό. Ναι. Ναι. Σε όλα αυτά τα και εγώ όλα τώρα. Άρα, έφυγα. Σίγουρα πρέπει να σε μπάντηξα εγώ το τσα. Το 80 ήσουν δηλαδή είσαι εκεί, ε? Ναι, μα βέβαια. Είμαι. Σίγουρα είχαμε μπάντηξει πουθενά. Ναι, τότε είχε τα ηλεκτρονικά μέσα. Ναι, μπράβο, ναι, και ένα από πάνω εκεί. Ναι, και τα ηλεκτρονικά. Όλη τη ώρα εγώ στα ηλεκτρονικά ήμουν. Ναι. Είπε όλη την ώρα ηλεκτρονικά έπαιζα. Και εγώ έπαιζα που να. Ναι, εκεί θα συναντηθήκαμε. Ναι, 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 μπράβο. Του πότε είσαι εσύ? 59. 59. Ναι. Δεν σου φαίνεται πάντως? Όχι, εγώ δεν είμαι. Εγώ μοιάζω για 17 χρόνια τώρα. Δεν είσαι παντρεμένο? Δεν είμαι, όχι. Για ποιο να φαίνεσαι μικρό? Μάλλον. Όλοι όσοι παντρεύονται. Τώρα που πάνε για βρούβε. Πάνε για βρούβε. Ναι. Παρεάκια, πάντα κάναμε καλά παρεάκια, ε. Ναι, εντάξει, δεν έκανα. Τα καλύτερα παρεάκια που τα έκανες? Παρεάκια, τώρα εμείς όμως ταξιδεύαμε Ισπάνια, γιατί όταν είναι εδώ... Στο καράβι τα κάνετε τα παρεάκια? Μου απαγορεύεται στο καράβι. Α, καβού απαγορεύεται. Με εδώ σε μηνοκές, όχι, απαγορεύεται. Απαγορεύεται να κάνεις παρέα? Είναι, όχι παρέα και να πίνεις, άμα σε βλέπουν οι πολλοί θα σε διώξουν. Ναι. Είναι μέσα να πιεις τώρα με ένα κρασί, εντάξει, αλλά όχι να κάσεις ένα. Όχι. Και τελικά την άφησες στη θάλασσα? Άμα έκανα 25 χρόνια, τι θα κάτσω? Παραπάνω. Έχεις πει τώρα στη σύνταξη δηλαδή? Ω, από το 8. Από εγώ. Το 8. Άρα ναι. Τρως πασιά σύνταξη. Ναι, άμα δεν την έκοβανε αυτοί που μπήκανε μετά. Δεν είναι. Πόσα παίρνεις εδώ δηλαδή? Μετά τα κόψανε, τώρα παίρνω 1.400 περίπου. Εντάξει,